Αφωνία για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου καλλιεργείται σκόπιμα ο εφησυχασμός της κοινής γνώμης, καταλογίζουν για την προεκλογική περίοδο τόσο η Μεριμπόση όσο και ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής, μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη. Είναι μια εκοφαντική σιωπή που επικρατεί για αυτά τα θέματα, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα τηλεοπτικά παράθυρα. Το Πάσχα είναι συνυφασμένο στα πολιτικά ήθη και έθιμα, με την επίσκεψη των πολιτικών στους στρατώνες. Γι' αυτό το λόγο το Πάσχα αυτό δεν πήγανε και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Διότι ακριβώς η ύπαρξη του στρατού σε αυτά τα νησιά τα διαφοροποιεί από νησιά τύπου Άλαντ, Φιλανδίας, όπου απαγορεύεται η Φιλανδία, μόνο την κυρίαρχο εδαφός της, να έχει πάνω σε αυτά τα νησιά στρατιωτικές δυνάμεις. Ούτε καν πλοία δεν μπορούν να δέσουν, παρά μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους, για πολύ λίγο, για κάποιες ώρες. Η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική από τη μία μέρα στην άλλη, επισημαίνει με έμφαση η κυρία Μπόση. Η επεκτατική πολιτική Ερντογάν δεν πρόκειται να υποχωρήσει, υπογραμμίζει με έμφαση, κάνοντας λόγο για ανεπίτρεπτη πολιτική αφέλεια. Κανείς πλέον δεν είναι τόσο αφελής να πιστεύει ότι η πολιτική μιας χώρας αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Μισόλογα, συμπάθειες, τη στήριξη στις φυσικές καταστροφές με τους σεισμούς, αλίμονο, αυτό είναι και λογικό, είναι και ανθρώπινο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Αν υπήρξαν άτομα που πίστεψαν κάτι τέτοιο, διακατέχονται, κατ' εμέ τουλάχιστον, από πολιτική αφέλεια. Και στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχει αφέλεια. Απαγορεύεται. Η Ελλάδα ουσιαστικά δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, επεσήμανε ο ερευνητής Παναγιώτης Παύλου, αφήνοντας παράλληλα εχμές για τους μεγάλους παίκτες ισχύος. Το εύρος των χωρικών υδάτων, μάλλον από το εύρος των χωρικών υδάτων, εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και η ΑΟΣ. Και το ότι στο Αιγαίο τουλάχιστον η Τουρκία δεν θέλει να η Ελλάδα προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια, είναι κάτι που σαφώς ενοχλεί την Τουρκία, αλλά εγώ δεν είμαι βέβαιος, ξέρετε, αν είναι μόνο η Τουρκία αυτή που ενοχλείται από μια τέτοια επέκταση. Προφανώς. Είναι και οι μεγάλοι παίκτες ισχύως εδώ. Θα μπορούσαμε να έχουμε επεκτείνει τώρα που μιλάμε, γύρω από την Κρήτη και από τον Εύρο μέχρι το Τέναρο, στην υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια συμπεριλαμβανόμενη, σε 12 ναυτικά μίλια. Τι θα κάνει η Τουρκία? Ή θα υλοποιήσει αυτό που λέει ότι θα είναι casus belli και θα μας επιτεθεί? Δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το υλοποιήσει, άρα θα σπάγαμε τουλάχιστον casus belli και μετά βέβαια θα πηγαίναμε, αν η Τουρκία προσέφευγε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, είτε τη Χάγη είτε το Αμβούργο, θα πηγαίναμε και θα συζητάγαμε. Θα συζητάγαμε από θέση ισχύως, θα είχαμε το τελεσμένο υπέρ μας.